Για το κοτόπουλο κοντοσούβλι χρειαζόμαστε 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας λευκό βαλσαμικό ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού πορτοκάλι και λεμόνι, λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού, 2 κουταλιές της σούπας σκόρδο, φρέσκο θυμάρι, φρέσκια ρίγανη, φρέσκο δεντρολίβανο, 1 ξερό κρεμμύδι, 1 κόκκινη πιπεριά, 1 πράσινη πιπεριά, αλάτι και πιπέρι. Για το κουσκούς χρειαζόμαστε 2 φλιτζάνια κουσκούς, 2 φλιτζάνια ζεστό νερό, μισή μελιτζάνα, 1 κόκκινη πιπεριά, 1 κίτρινη πιπεριά, 1 ξερό κρεμμύδι, 1 κολοκύθι, φρέσκο μαϊντανό, λίγο φρέσκο κόλιανδρο, λίγο φρέσκο δυόσμο, 1 τέταρτο φλιτζανιού ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας λευκό βαλσαμικό ξύδι, χυμό από ένα πορτοκάλι, χυμό από ένα λεμόνι και λίγο αλάτι. Κοντοσούβλι κοτόπουλο λοιπόν, μία συνταγή που όλοι την αγαπάμε, μας αρέσει να τρώμε κοντοσούβλι, είναι υγιεινό όπως το φτιάχνουμε, έχει λίγες θερμίδες από ό,τι σε ρώτησα πριν και μου είπες και γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Για να κάνω το κοντοσούβλι μου χρειάζομαι φιλέτο στήθος κοτόπουλο. Καλό είναι να επιλέγετε κοτόπουλα ελληνικά που έχουν τραφεί με 100% φυτικές τροφές. Γιατί το κρέας τους έτσι είναι πολύ πιο νόστιμο και πολύ πιο τρυφερό. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας όμως, γιατί είναι εύκολη συνταγή. Θέλω ένα μπολ για να κάνουμε μια ωραία μαρινάδα για το κοτόπουλο. Θέλω λαχανικά, θέλω κρεμμύδι. Θα το κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια. Θέλω πιπεριά, ό,τι πιπεριά έχετε και ό,τι σας αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξεκινάς πάντα τη κουζίνα με τα λαχανικά. Δεν μπορώ να φάω εγώ φαγητό χωρίς λαχανικό. Έχω κόψει τα λαχανικά μου και θέλω μέσα και 2 σπασμένες σκελίδες σκόρδο. Μέσα και αυτές. Πάμε για το φιλέτο στήθος κοτόπουλο. Καλό είναι τα πουλερικά σας να έχουν τη σφραγίδα από το κοτόπουλο που εμπιστεύεστε. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω στήθος κοτόπουλο, κάτι που αγαπάει όλη η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά. Θέλω λοιπόν μεγάλα κομμάτια από κοτόπουλο. Είναι η πρώτη πρωτεΐνη μαζί με το αυγό που καταναλώνουμε από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Άννα, βάλε εσύ αλατοπίπερο. Κάθε φορά που φτιάχνεις ένα φαγητό, εγώ σκέφτομαι σε ποιον ταιριάζει. Σήμερα είναι ένα πιάτο και για τον αθλητή, και για τον παππού μου, και για τη γιαγιά μου, και για το παιδί μου. Και θα πάρουν όλοι, ο κάθε οργανισμός, αυτά που αυτό που χρειάζεται. Ναι. Αυτό που χρειάζεται ο κάθε οργανισμός. Σήμερα πάμε όλοι για κοτόπουλο κοντοσούβλι, γιατί μετά από αυτά που μας είπε η Άννα, δεν νομίζω να είναι κάποιος που δεν θα το βάλει στη διατροφή του. Λοιπόν, έχω κόψει στα χέρια μου φρέσκα βότανα. Έβαλα λοιπόν δεντρολίβανο, φρέσκια ρίγανη και λίγο φρέσκο θυμάρι. Άννα, θέλω να μου βάλεις λίγες σταγόνες ελαιόλαδο, να μου το ραντίσεις με λίγο ελαιόλαδο. Και εγώ θα πάρω από εδώ λίγες σταγόνες από λευκό βαλσαμικό ξύδι. Θα βάλω λίγες σταγόνες χυμό λιμονιού. Ωραία. Και τώρα θέλω κρέμα βαλσαμικού, πορτοκάλι, λεμόνι. Και όλα αυτά που βάζει μαζί με το λεμόνι και το ξύδι μας βοηθούν να απορροφήσουμε καλύτερα το σίδηρο. Γι' αυτό την αγαπώ. Εγώ τα βάζω για τη γεύση και για να μαλακώσω στην ουσία την τροφή μου και να δώσω οξύτητες και γεύση. Λοιπόν, τα ανακατεύω και τα αφήνω στο ψυγείο μου σκεπασμένα να μαριναριστούν για 3 με 4 ώρες. Μπορώ να τα έχω κάνει από το προηγούμενο βράδυ. Δεν παθαίνουν κάτι και την επόμενη μέρα ανάβω το φούρνο μου και τα ψήνω στο φούρνο. Θα τα αφήσουμε τώρα για λίγο εμείς εδώ στην άκρη για να προχωρήσουμε στη γαρνιτούρα. Θέλω, Άννα, να μου πάρεις το βραστό νερό από εκεί και να μου το φέρεις εδώ. Έχω κουσκούς. Θα το καλύψεις μέχρι την επιφάνεια του κουσκούς. Αυτό σιγά σιγά θα έρθει και θα φουσκώσει σε κανένα 10-15 λεπτά. Το αφήνουμε στην άκρη να έρθει να φουσκώσει καλά. Πάμε λοιπόν να ντύσουμε το κουσκούς και με λαχανικά. Θέλω τα λαχανικά μου, εσύ εδώ και εσύ εδώ. Πόσο μ' αρέσει όταν έχω τα στολίδια μου αυτά στην κουζίνα, γιατί με αυτά στολίζω εγώ την κουζίνα μου. Εξάλλου, Άννα μου, το μότο μου στην κουζίνα, που το πήρα από αυτά που μου λες, βάλτε χρώμα στην κουζίνα σας. Πάντα το είχες εσύ, Αργυρό μου, με χρώματα μαγειρεύεις, αλλά το αναδεικνύουμε ακόμα περισσότερο, γιατί θέλουμε να γίνει επίγνωση στον κόσμο γιατί χρησιμοποιείς όλα αυτά τα λαχανικά. Κολοκυθάκι κομμένο σε μεγάλη μπουκιά.
Πιπεριά, ό,τι έχετε, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, θα τη βάλετε όλη. Βάζω λίγη τώρα για να μην τρώμε χρόνο με το κόψιμο των λαχανικών. Απλά σας λέω, φτιάξτε μεγάλη ποσότητα από αυτό το κουσκούς, γιατί και να μείνει, γίνεται ακόμα πιο ωραίο. Έχεις βάλει ακριβώς αυτό που λένε οι συστάσεις. Το 5 a day λένε. 5 χρώματα στην κουζίνα μας. 5 a day! Καθημερινά λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να προσλάβεις τις βιταμίνες. Προχωράω εγώ με γοργό ρυθμό, κόβω και τα υπόλοιπα. Πάμε και για τη μελιτζάνα μας. Έχω ανάψει το φούρνο μου στους 200 βαθμούς. Θα ψήσω στον αέρα γύρω στα 15 λεπτά. Δεν θέλω να λιώσει τα λαχανικά μου. Θέλω απλά να τα μαλακώσω, γιατί τα λαχανικά μου θα συνεχίσουν να ψήνονται με το dressing που θα βάλω μετά. Και θα δείτε τι εννοώ, γιατί αν το φάτε μία φορά αυτό που σας δείχνω σήμερα, θα το φτιάχνετε συνέχεια. Θα είναι το φαγητό του καλοκαιριού σας. Και να σου πω κάτι για τη μελιτζάνα. Αγαπώ όλα τα λαχανικά που έχεις βάλει, αλλά η μελιτζάνα, ξέρετε ότι έχει την ιδιότητα να τραβάει το λίπος στο εσωτερικό του σπλαγνικού από το σώμα μας και βοηθάει και στο αδυνάτισμα, παρακαλώ. Τα ακούτε. Θησαυρός είναι το παιδί μου. Βάλε αγάπη λίγο λαδάκι, μια σταγόνα, δεν θέλω πολύ. Μπράβο, Άννα μου. Τέλεια. Το χρωματιστό μου ταψί μπαίνει στο φούρνο για 10 με 15 λεπτά. Σας ξαναλέω, δεν θέλω να λιώσω τα λαχανικά. Θέλω να τα μαλακώσω ελαφρά. Και πάμε να περάσουμε το κοντοσούβλι μας. Άννα, θα πιάσεις το μικρό ταψάκι από εκεί. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Θα περάσω το κοντοσούβλι μου σε μεγάλα σουβλιά. Ξεκινάμε. Άλλη μία μέθοδος να μάθουν με τα παιδάκια τα λαχανικά. Και όταν βάζεις το παιδί από μικρό να τρώει λαχανικά, όταν ξεκινήσει το παιδί σου να τρώει λαχανικά μεγάλο, δεν θα το φάει, είναι σίγουρο. Όταν ξεκινήσει από μικρό, να του λες πιάσε μου τη μελιτζάνα, να γνωρίζει ή την ώρα που ψωνίζεις, να το έχεις μαζί το παιδί. Έτσι κι αλλιώς, Αργυρό, όμως, τη μαγειρική δεν την κάνεις αγκαρία, την έχεις παιχνίδι. Και αυτό είναι που μεταδίδει σε όλους μας. Αγκαρία, Άννα μου. Η μαγειρική είναι η ζωή μου ολόκληρη. Για μένα είναι έρωτας. Αν μπορούσα να περιγράψω τη λέξη έρωτας, θα ήταν η μαγειρική για μένα. Είναι το πάθος μου. Δεν ζω χωρίς μαγειρική. Όταν φτιάχνουμε το φαγητό με αγάπη, σήμερα η επιστήμη το έχει αποδείξει με βιολογικούς όρους αυτό. Θρέφεις καλύτερα τα κύτταρά σου. Τώρα. Απορροφάς πιο δυνατά τις βιταμίνες. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με το κοντοσούβλι μας. Να βάλω ακόμη ένα κομμάτι εδώ. Πάμε. Εσύ στην άκρη, θα τα φτιάξουμε σε λίγο. Πάμε καταρχήν να βγάλουμε τα λαχανικά από το φούρνο. Ωραία. Έχουν γίνει σαν ψητά ένας λαχανικά. Ένας πίνακας ζωγραφικής είναι αυτός. Ένας πίνακας αυτός και ένας πίνακας αυτός. Μπαίνει μέσα το κοντοσούβλι μου και το ψήνω στους 200 βαθμούς στη μεσαία σχάρα για περίπου 20 λεπτά. Τι θέλω να δείτε, θα αρχίσει να ροδίζει ωραία απ' έξω και θέλω να τσιμπήσετε λίγο το κοτόπουλο και να βγαίνει διάφανο το υγρό. Λοιπόν, και πάμε τώρα για το κουσκούς. Για να το δούμε. Α, τέλειο έγινε. Έγινε τέλειο, τέλειο, σούπερ, χαίρομαι. Είδες με τη συζήτηση. Έγινε μια χαρά. Το κουσκουσά... Πάμε να το αφρατέψουμε. Το κουσκουσάκι ξέρει να πίνει νερό. Ξέρει το κουσκουσάκι να πίνει νερό και είναι ωραία τροφή. Να πω κάτι. Ναι. Δεν παχαίνει το κουσκούς. Δεν παχαίνει, τα ξέρει κουτέ. Γιατί δεν παχαίνει το κουσκούς. Απλά νερό τραβάει και πολλές φορές κρατάμε μόρια νερού. Δεν μας παχαίνει τίποτα. Ξέρεις τι, είναι μερικές τροφές που τις έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να μας παχαίνουν. Εγώ όμως νιώθω ότι τρώγοντας αυτό μου κάνει πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ σε μια γωνιά. Να κρυώνει κιόλας, γιατί είναι ζεστό και αυτό, είναι ζεστά και τα λαχανικά μου. Το αφράτεψα καλά με το πιρούνι μου, κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε. Και τώρα, Άννα μου, τι θέλω. Θέλω πορτοκάλι και λεμόνι. Προηγουμένως έκοψα το λεμόνι αυτό, θα στύψω και το υπόλοιπο. Θέλω χυμό από πορτοκάλι. Γίνεται φανταστικό, Άννα. Δεν μπορείς να φανταστείς τη γεύση του. Θέλω λίγο λευκό βαλσαμικό ξύδι. Άννα, θέλω λίγο ελαιόλαδο. Λαδάκι. Ράντισε μας το κουσκούς με λίγο λαδάκι. Ωραία. Και τώρα θέλω μπόλικα βότανα. Μπόλικα βότανα. Μ' αρέσει να βάζω μέσα φρέσκο δυόσμο πολύ, μαϊντανό πολύ και φρέσκο κόλιανδρο. Βάλτε τα βότανα που αγαπάτε εσείς, έτσι. Εγώ βάζω και τα τρία γιατί μ' αρέσουν πάρα πολύ.
Τώρα θέλω αλάτι και πιπέρι, δεν έχουμε βάλει καθόλου. Πάντα αλάτι και πιπέρι, να βάζετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Και πάμε για ένα ωραίο ανακάτεμα. Περιμένουμε να γίνει και το κοτόπουλο και πάμε κατευθείαν για σερβίρισμα. Και ήρθε η ώρα η καλή, η ώρα του φαγητού. Η ώρα του σερβιρίσματος. Η απόλαυση τώρα έρχεται. Και τώρα έρχεται η απόλαυση. Γεμίστε μία πιατέλα με το κουσκούς. Και βάλτε πάνω το κοντοσούβλι σας. Και φάτε υγιεινά, χωρίς τύψεις. Και εδώ και το κοντοσούβλι μας. Καθίστε εσείς εκεί. Έτσι ωραία. Έτσι ωραία. Και καλή μας όρεξη, χωρίς τύψεις, με υγιεινό φαγητό. Εγώ παίρνω το κοντοσούβλι μου και σας αφήνω τώρα. Και εσείς μένετε εδώ γιατί έρχονται δύο ακόμη φανταστικές συνταγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Εγώ σε ευχαριστώ, Αργυρό.